Donc moi, j'aimerais bien tout d'abord remercier les centres culturels helléniques, chaleureusement remercier les centres spirituels et culturels russes et pour l'accueil. Et comme ça, on a pu réaliser cette idée sur les conférences sur Kostakis et un concert, un récital, et avec des compositeurs pas soviétiques, mais plutôt russes avant-garde. Et comme on a déjà dit, en fait, la conférence sera en français, en grec, de Maria Tsatsanoglou, qui sera traduit en français et en russe. Par la suite, ça sera Irina Pronina en russe, qui sera traduit en français. Par la suite, ça sera Madame Eliza Dulgerova, qui va parler en français. Et finalement, on va avoir une discussion, a priori, sera en russe, avec traduction en français. Voilà, je voudrais surtout remercier les quatre personnes qui font très très grand plaisir d'être ici, et surtout Maria Tsantsanoglou, Irina Pronina qui vient de la Grèce là aussi, et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε εδώ και να συζητούμε για τον Γιώργο Κωστάκη, αυτόν τον ελληνικής καταγωγής Ρώσο όμως συλλέκτη, ο οποίος ενώνει με πολύ ισχυρούς δεσμούς και τα μουσεία μας, το πρώην Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και νυν Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και την Κρατική Πινακοθήκη Τρετιακόφ της Μόσχας, αλλά είναι και μια συμβολική μορφή η οποία ενώνει τους πολιτιστικούς δεσμούς των δύο χωρών μας, της Ελλάδας και της Ρωσίας. Θέλω να ευχαριστήσω και το Ρωσικό Κέντρο Πολιτισμού και το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Σταμάτη Ζωχιό που, με τον οποίο συνεργαστήκαμε τόσο καλά για αυτήν την διοργάνωση και βεβαίως να ευχαριστήσω τον σπουδαίο πιανίστα τον Βασίλη Βαρβαρέσο, που θα τον ακούσουμε μετά. Και πρέπει να πω ότι ήταν και η δική του ιδέα να γίνει αυτή η εκδήλωση και χαίρομαι που είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, η συλλεκτική δραστηριότητα στην Ρωσία, στον τομέα των εικαστικών τεχνών, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έντονη, ειδικά να αναφερθούμε σε εκείνους τους μεγάλους συλλέκτες που έμειναν στην ιστορία επειδή συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της σύγχρονης τέχνης της εποχής τους ή στη διάθρωση έργων τέχνης που κυρίως λόγω του καινοτόμου και πειραματικού χαρακτήρα τους είχαν επισήμως ταξινομηθεί ως άχρηστα και ανούσια ή έργα τέχνης που είχαν απλά χαρακτηριστεί απαγορευμένα. Μιλώντας για σημαντικούς συλλέκτες στη Ρωσία του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα, πρέπει να κάνουμε μνήμα στον Παύλο Τρετιακόφ, ο οποίος υποστήριζε εκείνους τους καλλιτέχνες των οποίων τα έργα είχαν χαρακτηριστεί από την Ακαδημία ως αντικανονικά. Έργα των περιπλανόμενων καλλιτεχνών που προς τα τέλη του 19ου αιώνα ίδρυσαν υπό την αιγίδα του πλούσιου επιχειρηματία Σάβα Μάμοντοφ την απικία Αμπράμτσεβο και αγνώντας τους περιορισμούς του νεοκλασσικού ύφους, ζωγράφιζαν κάνοντας τολμηρή χρήση του χρώματος, της πινελιάς, του φωτός και με μια εντελώς νέα θεματική που κατευθυνόταν κατά της κοινωνικής αδικίας και της διαφθοράς της εξουσίας, υπογραμμίζοντας την καθημερινή ζωή των Ρώσων χωρικών, καλλιτέχνες που συχνά επικρίθηκαν από τη συντηρητική υψηλή κοινωνία για τα φιλελεύθερα ιδεώδη που διέδιδαν. Αντίστοιχη σπουδαιότητα είναι και οι γνωστές συλλογές των πλούσιων Ρώσων εμπόρων Ιβάν Μαρόζοφ και Σεργέη Σούκιν. Έχοντας οικονομική άνεση αλλά και την ευαισθησία να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν ό,τι πιο νεωτερικό και πειραματικό συνέβαινε στην εποχή τους στην ευρωπαϊκή τέχνη, συνέλεξαν έργα σπουδαίων καλλιτεχνών που άτμασαν στο Παρίσι στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα και που είδαμε και στην εξαίσια έκθεση που ήταν αφιερωμένη στην συλλογή Σούκιν πριν από δύο χρόνια στο Fondation Louis Vuitton εδώ στο Παρίσι.
Από το 1909 και μέχρι την εθνικοποίηση της συλλογής του το 1918, ο Σούκιν είχε το μέγαρό του ανοιχτό στο κοινό, προσφέροντας την ευκαιρία σε νέους Ρώσους καλλιτέχνες να εξοικειωθούν με τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα στη Γαλλία και την Ευρώπη γενικότερα. Μεταξύ των επισκεπτών ήταν και πολλοί καλλιτέχνες της εκρηκτικής αυτής γενιάς που σήμερα ονομάζουμε Ρωσική Πρωτοπορία. Οι Ρώσοι πρωτοπόροι καλλιτέχνες των αρχών του 20ου αιώνα άρχισαν να πειραματίζονται σε μια εποχή που ο κόσμος γνώριζε τις νέες τεχνολογίες και επιστημονικές εξελίξεις, τις νέες φιλοσοφικές θεωρίες, άλλαζε η καθημερινότητά του, αποκτούσε νέες αντιλήψεις για την πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει τον πόλεμο και τις κοινωνικές αναταραχές που οδήγησαν στις επαναστάσεις και στον εμφύλιο. Η εκρηκτική καλλιτεχνική δραστηριότητα εκείνης της εποχής ήταν απολύτως συνδεδεμένη με τον ευρύτερο επαναστατικό τρόπο σκέψης, με την ανάγκη της κοινωνίας για αλλαγές και αυτή η διαδρομή της διήρκεσε περίπου 20 χρόνια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930 άρχισε να εξασθενεί μέχρι να απαγορευτεί τελείως το 1934 μετά την επιβολή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Σύντομα τα έργα των Ρώσων πρωτοπόρων καλλιτεχνών θα εξαφανίζονταν από κάθε δημόσια θέα. Και στο σημείο αυτό εμφανίζεται στην ιστορία ο συλλέκτης Γιώργος Κωστάκης, που χωρίς να έχει την οικονομική άνεση και την μόρφωση των συλλεκτών που ανέφερα προηγουμένως, συνέβαλε ουσιαστικότατα στη διάσωση των κινημάτων της Ρωσικής Πρωτοπορίας, άνοιξε το σπίτι του, όχι ένα ανάκτορο σαν αυτό του Σούκιν, αλλά ένα συνηθισμένο σοβιετικό διαμέρισμα, άνοιξε λοιπόν το διαμέρισμά του στο κοινό και στους καλλιτέχνες και έγραψε με τη συλλογή του ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης. Ο Γιώργος Κωστάκης γεννήθηκε στη Μόσχα το 1913, γιος εμπόρου από τη Ζάκυνθο, που είχε εγκατασταθεί στη ρωσική πρωτεύουσα με την οικογένειά του. Πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στη Μόσχα και εργάστηκε ως οδηγός στην ελληνική πρεσβεία μέχρι το 1940. Όταν η πρεσβεία έκλεισε λόγω του πολέμου, ο Γιώργος Κωστάκης συνέχισε να εργάζεται στην καναδική πρεσβεία. Ήταν υπεύθυνος για το τεχνικό προσωπικό εκεί, αλλά συνόδευε και ξένους διπλωμάτες στις επισκέψεις του σε παλαιοπολία και οίκους τέχνης. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε σπουδάσει τέχνη, ούτε είχε ιδιαίτερες γνώσεις μοντέρνας τέχνης, ήταν πρικισμένος με ένα σπάνιο αισθητήριο. Ξεκίνησε νωρίς να συλλέγει έργα Ολλανδών και Φλαμανδών, ασημικά και ρωσικές πορσελάνες του 18ου και 19ου αιώνα, δημοφιλή λαϊκά ρωσικά παιχνίδια, θρησκευτικές εικόνες. Το 1946, μια περίοδο κατά την οποία τα έργα της Ρωσικής Πρωτοπορίας ήταν κρυμμένα και απαγορευμένα, εντυπωσιάστηκε όταν είδε τυχαία έναν πίνακα της Όλγας Ρόζονοβα. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να ενδιαφέρεται για τη ρωσική πειραματική τέχνη των αρχών του 20ου αιώνα. Στην αυτοβιογραφία του υπάρχει η εξής δήλωση. «Εν ολίγης αποφάσισα να γίνω συλλέκτης της Ρωσικής Πρωτοπορίας. Πολλοί φίλοι και συγγενείς κουνούσαν το κεφάλι τους. Θεωρούσαν ότι έκανα ένα τεράστιο λάθος, αφήνοντας στην άκρη τις άλλες συλλογές μου, για να αρχίσω να αγοράζω έργα που θεωρούνταν από όλους έργα παράλογα. Στους κύκλους των συλλεκτών της Μόσχας είχα ένα ψευδώνυμο που δεν ήταν καθόλου κολακευτικό. Ο τρελός Έλληνας που συλλέγει άχρηστα σκουπίδια». Ο Κωστάκης ήρθε σε επαφή με συγγενείς και φίλους, στενούς φίλους και γνωστούς των καλλιτεχνών, καθώς και με τους ίδιους τους καλλιτέχνες που ήταν ακόμα εν ζωή, μεταξύ των οποίων ο Τάτλιν, ο Ρότσενκο, η Στεπάνοβα, ο Σαγκάλ, η Γκοντσαρόβα, ο Λαριόνοφ, ο Κουντριασόφ. Για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες συνέλεγε μεθοδικά έργα ρωσικής πρωτοπορίας, δημιουργώντας μια εξαιρετική συλλογή που διέσωσε αυτό το ζωτική σημασίας κομμάτι της ευρωπαϊκής τέχνης του 20ου αιώνα από την καταστροφή και τη λύθη. Ο Κωστάκης, ωστόσο, συνάντησε πολλές δυσκολίες, καθώς το σταλινικό καθεστώς είχε απαγορεύσει τα έργα της ρωσικής πρωτοπορίας, περιορίζοντας τους καλλιτέχνες στην υιοθέτηση των αισθητικών αρχών του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Οι καλλιτέχνες της Ρωσικής Πρωτοπορίας χαρακτηρίζονταν ως φορμαλιστές
και ο φορμαλισμός, σε μια περίοδο κατά την οποία ζωγράφοι και γλύπτες ήταν υποχρεωμένοι να προωθούν και να εκπροσωπούν τα ιδεώδη της νέας σοβιετικής κοινωνίας, ισοδυναμούσε με εθνική προδοσία. Ο Κωστάκης πίστευε ότι η έλλειψη εκτίμησης για την αξία των καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας ήταν ένα τεράστιο λάθος και ήταν πεπισμένος ότι μια μέρα ο κόσμος θα είχε ανάγκη αυτή την τέχνη, θα ήθελε να την μάθει και να την εκτιμάει. Το 1981, όταν μεγάλο μέρος της συλλογής μεταφέρθηκε στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης, όπου καταλογραφήθηκε και εκτέθηκε, οι ιστορικοί τέχνες βρέθηκαν μπροστά σε ένα νέο λαμπρό κεφάλαιο, το οποίο δεν είχε μελετηθεί σε βάθος. Ζητήθηκε από τον Κωστάκη τότε να αποκαλύψει την ακριβή μέθοδο επιλογής των έργων και εκείνος επεσήμανε τους δικούς του 5 κανόνες για έναν συλλέκτη. Ένας αληθινός συλλέκτης πρέπει να νιώθει όπως ένας εκατομμυριούχος, ακόμα και όταν δεν έχετε μία δεκάρα. Αν καταλαβαίνει και αγαπά ένα έργο και είναι σίγουρος για τον εαυτό του, δεν πρέπει να φοβηθεί να το αποκτήσει. Ένα έργο υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας είναι κυριολεκτικά ανεκτίμητο για το συλλέκτη. Θα ανακαλύπτει πάντα πως πλήρωσε λιγότερα για ένα αντίστοιχο, παρόμοιο έργο, από όσο στην πραγματικότητα αξίζει. Αυτό το διαβεβαιώνω ο ίδιος από την προσωπική μου εμπειρία, χωρίς υπερβολή. Αυτό που λέω αφορά εκείνον που συλλέγει εξετάζοντας τα έργα ο ίδιος και όχι έχοντας ακούσει για αυτά τα έργα. 2. Η εκλογήκευση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του συλλέκτη. 3. Ο αληθινός συλλέκτης είναι έτοιμος να απαρνηθεί ό,τι έχει για ένα έργο που επιθυμεί και θέλει να αποκτήσει διακαώς. Είναι πιο εύκολο για αυτόν να υποστεί τις υλικές δυσκολίες από το να χάσει τη νέα του ανακάλυψη. 4. Ο συλλέκτης δεν πρέπει να διαπραγματεύεται. Τον συμφέρει να πληρώσει πολλά από το να πληρώσει αρκετά. Αν ο συλλέκτης προσπαθεί να χαμηλώσει την τιμή, μπορεί να χάσει ένα έργο προς όφελος κάποιου άλλου, αλλά είναι ακόμα χειρότερο να υποχωρήσει ο πολιτής ον υποπίεση. Τα χρήματα που αποταμιεύει στρέφονται εναντίον του. Και 5. Ένας από τους σημαντικότερους κανόνες για τον συλλέκτη είναι πως ο ίδιος πρέπει με μεγάλη ακρίβεια και σκληρότητα ακόμα να ορίσει τα όρια της συλλογής του και να θυμίζει οπωσδήποτε στον εαυτό του ότι σε αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να υπερβάλλει. Τη δεκαετία του 1960 και του 1970, ο Γιώργος Κωστάκης στη Μόσχα ασχολιόταν με την απογορευμένη τέχνη της πρωτοπορίας και μπορούμε να πούμε πως το διαμέρισμά του λειτουργούσε ανεπίσημα ως Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Ήταν ένα συνηθισμένο σοβιετικό διαμέρισμα τριών δωματίων στην Λεωφόρο Βερνάτσκι, στα νοδιοδυτικά της Μόσχας και ήταν για πολλά χρόνια το μόνο μέρος στη Μόσχα όπου κάποιος θα μπορούσε ελεύθερα και χωρίς λογοκρισία να εξοικειωθεί με την τέχνη της ρωσικής πρωτοπορίας. Διανοούμενοι και καλλιτέχνες θυμούνται ακόμα αυτό το διαμέρισμα, όπου σχεδόν κάθε μέρα συγκεντρωνόταν μια ανομοιογενής παρέα νέων ζωγράφων και φοιτητών, ξένων διπλωματών και πολιτικών, καλλιτεχνών, συγγραφέων και μουσικών. Μιλούσαν, έπιναν και τραγουδούσαν σε αυτό το καταφύγιο που δημιουργούσαν τείχη καλυμμένη από το πάτωμα ως την οροφή με έργα τέχνης από διάφορα κινήματα της ρωσικής πρωτοπορίας, που εκείνες τις μέρες δεν μπορούσε να δει κανείς πουθενά αλλού. Η επιρροή της πρωτοπορίας σε ορισμένους νεότερους καλλιτέχνες, όπως η Λίδια Μαστερκόβα, ο Φραντσίσκο Ινφάντε, ο Έντουαρτ Στέινμπεργκ και άλλοι, διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την τριβή με τα έργα της ρωσικής πρωτοπορίας στο διαμέρισμα του Γιώργου Κωστάκη. Τα σχόλια των καλλιτεχνών, μαθητών, πολιτικών, ιστορικών τέχνης που τις δεκαετίες του 60 και 70 γέμισαν τις σελίδες του βιβλίου επισκεπτών του Κωστάκη που διατηρείται στο διαμέρισμά του, είναι στα αλήθεια συγκινητικά. Μεταξύ αυτών, ο Μαρκ Σαγκάλ, ο Αρνέ Καρατιέ Μπρεσόν, ο Αντρέι Βάιντα, η Μάγια Πλισέτσκαγια, η Ούνα Μαλέβιτς, η κόρη του Μαλέβιτς, η Νίνα, η σύζυγος του Καντίνσκι, ο Έντουαρτ Κένεντι, ο Ντέιβιτ Ροκφέλλερ. Έπειτα υπήρχαν και οι νέοι Ρώσοι καλλιτέχνες, όπως ο Ανατόλης Ζβέρεφ, ο Βλαντίμιρ Γιάκοβλεφ, ο Φραντσίσκο Ινφάντε, ο Αλέκ Βασίλιεφ, ο Λεφ Κραπιβνίτσκι, ο Δημήτρη Πλαβίνσκι,
ο Ίγκορ Μακαρέβιτς και άλλοι πολλοί, που έφτιαχναν πρωτότυπα σκίτσα και δώρα για τον Κωστάκη, για τον άνθρωπο που δεν ήταν μόνο συλλέκτης, αλλά και φίλος και πιστός συμπαραστάτης τους. Το 1977, ο Κωστάκης έφυγε από τη Μόσχα, δορίζοντας στην κρατική πινακοθήκη Τρετιακόφ ένα σημαντικό μέρος της συλλογής του. Πήρε την άδεια να μεταφέρει μαζί του το υπόλοιπο μέρος, αφού πέρασε ένα χρόνο στη Ρώμη και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Η ζωή των έργων που είχε φέρει μαζί του άρχισε να γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Το 1977 παρουσιάστηκαν επιλεγμένα έργα στο Kunstmuseum του Ντίσσελντορφ, ενώ πολλά έργα παρουσιάστηκαν στη θρηλυκή έκθεση Παρίσι-Μόσχα στο κέντρο Ζορζ Πομπιντού το 1979-80. Τη δεκαετία του 1980 η συλλογή έγινε διάσημη κυρίως μετά τη μεγάλη επιτυχία στο Μουσείο Guggenheim της Νέας Υόρκης το 1981. Τότε ήταν που συντηρήθηκε και καταλογραφήθηκε για πρώτη φορά με την επίβλεψη των επιμελητών Αντζέλικα Ρούντενστάιν και Μαργκίτ Ρόουελ. Στο κείμενο του καταλόγου εκείνης της έκθεσης, η Μαργκίτ Ρόουελ μας λέει ότι όταν άνοιξαν τα κυβότια και αποκαλύφθηκαν τα έργα τέχνης, ένιωσε έντονα πως η ιστορία θα πρέπει να ξαναγραφτεί. Η ιστορία της τέχνης του 20ου αιώνα ήταν αναγκαίο να ξαναγραφεί. Ο κόσμος είδε για πρώτη φορά έργα από καλλιτέχνες, τα ονόματα των οποίων δεν είχε ακούσει ποτέ πριν. Μιχαήλ Ματιούσιν, Λιουμπόφ Ποπόβα, Όλγα Ρόζανοβα, Ιβάν Κλούν, Αλεξάνδρα Έξτερ, Αλεξέι Μουργκουνόφ, Κλιμέντ Ρετκό, Αντωνίνα Σοφρόνοβα, Σολομόνι Κρίτιν, Γελένα Γκουρό, Νατζέρντα Ουνταλτσόβα, Γκούσταφ Κλούτσις, Αλεξάνδρ Ντρέβιν, Έλλη Σίτσκι και πολλούς άλλους και άλλες, για να μην αναφερθούμε και στο γεγονός ότι ο κόσμος γνώρισε και πολλά άγνωστα έργα, άγνωστα έως τότε έργα, άλλων καλλιτεχνών που ήταν πιο γνωστοί στη Δύση, όπως του Καζιμίρ Μαλέβιτς, του Μάρκ Σαγκάλ, του Βασίλη Καντίνσκι και του Αλεξάνδρ Ρότσενκο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, τα έργα της συλλογής Κωστάκη εκτέθηκαν με μεγάλη επιτυχία σε πολλά μουσεία σε όλο τον κόσμο και η ρωσική πρωτοπορία άρχισε να ζει μια δεύτερη ζωή αυτή της διεθνούς αναγνώρισης. Στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Χιούστον, στην Εθνική Πινακοθήκη του Καναδά στην Οτάβα, στο Μουσείο Τέχνης στην Ινδιανάπολης, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγο, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Στοκχόλμης, στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών στο Λονδίνο, στο Λέμπαν Χάους του Μονάχου, στο Ελσίνκι, στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μοντρεάλ κλπ. Μεγάλα επιλεγμένα τμήματα της συλλογής παρουσιάστηκαν επίσης σε διάσημες εκθέσεις όπως η Μεγάλη Ουτοπία του 1992 που έγινε στη Φραγκφούρτη, το Άμστερνταμ, τη Νέα Υόρκη και το Μόναχο. Ma première question, c'est qu'est-ce qui fait avant-garde? Est-ce que avant-garde, c'est simplement un geste artistique radical, comme ce tableau de Olga Rozanova, qui fait partie, donc la majorité des œuvres que je vais montrer font partie de la collection. Est-ce que avant-garde, c'est simplement poursuivre une expérimentation formelle, se concentrer sur le langage spécifique de chaque médium, ici la peinture, l'épurer, l'enlever de tout résidu, on peut dire, littéraire d'un récit, d'une histoire. Est-ce que c'est chercher le procédé, comme disait Victor Shklovsky, le théoricien formaliste? Est-ce que c'est ça la définition d'avant-garde? Est-ce que c'est le fait d'utiliser et d'introduire dans l'art des matériaux nouveaux, ici du bois, du cuir, du métal, les assembler de sorte à brouiller la limite entre peinture et sculpture, à ne plus savoir qu'est-ce qui est bidimensionnel, qu'est-ce qui est tridimensionnel, comme le fait ici Vladimir Tatlin dans cette œuvre. Et nous savons que pour Tatlin, ce qui était très important, c'est que le matériau venait déterminer le geste artistique, en quelque sorte. Le geste était déterminé par le matériau et non pas par une décision de l'artiste. Donc il était très intéressé, c'est ce qu'il fait par la suite dans ses contre-reliefs, à la façon dont les matériaux font parler.
Et c'est quelque chose qui vient évidemment de sa connaissance du collage, des pratiques contemporaines modernes, mais aussi, comme vous le savez tous, de son expérience de l'icône, dont on voit ici très bien aussi l'accumulation de différents matériaux qui font penser à Obras de l'icône et à Abraham Ligné, au cadre qui entoure, souvent de métal précieux, qui entoure les icônes russes. Alors, est-ce que faire avant-garde, c'est comme le fait ici Lyubov Popova, dont il a été beaucoup question et qui fait partie du cœur de la collection Kostakis, c'est essayer non pas de représenter la réalité, non pas de décrire un objet de manière figurative, de manière naturaliste, mais plutôt essayer de traduire le mouvement des objets, et non seulement le mouvement des objets, mais aussi la façon dont nous les percevons, c'est-à-dire le fait que, comme vous, comme moi, nous percevons quelque chose avec notre corps, avec notre ouïe, avec les odeurs, avec le toucher, et pas seulement avec la vue. Et c'est ce qu'essaye de faire Lyubov Popova dans ses constructions espace-force, en russe, «Пространственно-силовые конструкции», qui, se nourrissant aussi bien du futurisme italien que du cubisme français, essaye de traduire non seulement ce qu'on voit, mais ce qu'on pourrait ressentir si le mouvement des objets dans le temps et dans l'espace. Et elle le fait par ses lignes, par cette accumulation et distribution dynamique des lignes, mais par l'utilisation aussi de matériaux comme la poussière de marbre et par cette présence de la factura, ce concept très important dans l'avant-garde russe, qui est le travail sur la matérialité qu'on a déjà vu avec Tatlin. Donc, Lyubov Popova, qui était extrêmement informé par ce qui se faisait en Europe, comme tous les artistes de l'avant-garde russe, grâce aux collections de Chukine et Morozov, exceptionnelles, que les artistes russes connaissaient très bien, ou grâce au voyage. Lyubov Popova donc, intègre ici effectivement l'héritage du futurisme et du cubisme, mais elle inscrit ça aussi dans un élan révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'avant-garde? Donc, est-ce que c'est un geste radical, plastique, consacré sur un médium? Est-ce que c'est l'introduction de nouveaux matériaux et le brouillage des frontières? Est-ce que c'est cette volonté de traduire non pas ce qu'on voit, mais la façon aussi dont on conçoit les objets? Mais il y a aussi d'autres objets et d'autres types de documents dans la collection Kostakis. Il y a par exemple ceci. Et peut-être ceci nous permettra de mieux comprendre ce que c'est qu'avant-garde. Et de comprendre qu'avant-garde, ce n'est pas uniquement un travail sur une œuvre. Ce n'est pas uniquement le fait de faire de l'art pour l'art ou de pousser plus loin une expérimentation artistique, de la remplacer par une autre expérimentation artistique. Faire avant-garde, être avant-garde, c'est aussi être dans une démarche collective. Dans une démarche collective qui n'est pas, qu'il ne faut pas voir comme une démarche idéologique ou une démarche de groupe constitué avec une position rigide à défendre, mais bien plus dans une démarche qui est partagée par plusieurs personnes, comme ici donc, dans cette photographie de Pascha Futuriste, donc les Pâques chez les futuristes, photographie très mise en scène, hein, vous voyez bien, qui joue avec les codes de l'image et qui, où nous voyons des représentants aussi bien Nicolas Kulbin que Olga Rozanova, le compositeur Laurier, le poète Kaminski ou encore Ivan Pouni, Jean Pouni au milieu qui tient dans sa main un portrait du peintre Yakulov. Ce que nous dit aussi cette photographie, c'est non seulement ce désir d'être à plusieurs et de faire des choses à plusieurs, mais c'est aussi l'intérêt d'afficher ça dans l'espace public, de s'adresser à un public, parce que ce n'est absolument pas un hasard que
que cette photographie paraît dans un journal, dans un quotidien, dans la presse courante. Et c'est quelque chose qui est très fréquent. On a vu des exemples aussi dans la présentation de Maria Tsantsaroglou. Donc on comprend que être d'avant-garde, ce qu'on appelle les avant-gardes, c'est être à la fois dans une expérimentation artistique, dans une réflexion sur les limites de ce qu'on appelle le médium, sur les limites de la pratique artistique, mais aussi s'intéresser à la façon de traduire ou de communiquer, alors souvent sur le mode de la dérision, de l'autodérision, de la provocation. Voilà un exemple, quand je dis provocation, d'intitulé d'exposition collective d'avant-garde. Le catalogue est dans la collection de Kostakis aussi. L'exposition s'appelle La queue d'âne, reprenant une célèbre boutade que vous connaissez peut-être, boutade parisienne, puisque 2 ans plus tôt à Paris est présenté au Salon des Indépendants un tableau qui annonce un nouveau mouvement artistique et finalement qui s'avère être peint avec la queue d'un âne. Ça fait beaucoup de bruit dans la presse. En fait, bon, l'histoire serait très longue d'expliquer tous les détails, mais les artistes russes s'emparent de cette provocation qui à Paris en fait n'est pas du tout pensée comme un geste expérimental. Au contraire, à Paris, c'est une sorte de mise en dérision des avant-gardes et particulièrement des futuristes italiens. Mais les voyages des idées à travers les pays sont toujours intéressantes. En Russie, la queue d'âne devient le porte-flambeau de l'expérimentation.